Καλησπέριτος, καλησπέριτος, τι λέει ρε τσακαλ, ελπίζω όλοι μα όλοι να είστε πάρα πολύ καλά. Καλωσορίσατε στο Q&A για τους 26.000. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους ρωτήσατε. Δυστυχώς δεν μπορώ να βάλω όλες τις ερωτήσεις, καθώς στοχεύω αυτά τα Q&A να είναι μικρότερα. Σε κάθε Q&A που κάνω, κάποιοι ρωτάτε συνεχώς το ίδιο πράγμα, όπως ποιο είναι το πραγματικό μου όνομα και ποια είναι η ηλικία μου και αν έχω κοπέλα. Αυτά έχουν απαντηθεί στο προηγούμενο Q&A. Βέβαια θα μου πεις αυτό γιατί η κοπέλα δεν το απάντησα. Και ούτε τώρα πρόκειται να το απαντήσω. Πάμε λοιπόν στην πρώτη ερώτηση. Θα ήθελες να επιστρέψεις ή να κάνεις ένα βίντεο την εβδομάδα με το GTA San Andreas με challenges? Διότι οι περισσότεροι σε ξέρουν από το Stump Guys και δεν ξέρουν πώς ξεκίνησες. Δεν ξεκίνησα με το GTA San Andreas, απλά το GTA San Andreas ήταν η πρώτη δημοφιλή σειρά που έγινε στο κανάλι. Ξεκίνησα με παιχνίδια με χαμηλά γραφικά όπως ο Άστεγος, όσοι ξέρετε, Internet Cafe Simulator το οποίο δεν το σήκωνε και γενικά το κανάλι είχε ένα κλίμα να παίζω διάφορα παιχνίδια ό,τι να είναι. Όχι, δεν στοχεύω να γυρίσω το GTA San Andreas με challenge. Διότι το GTA San Andreas είναι κάτι που έχει κάνει τον κύκλο του και έχει τελειώσει. Και όχι μόνο έχει τελειώσει, το έχω τερματίσει κιόλας και δεν έχει να προσφέρει κάτι άλλο. Προχωράμε μπροστά. Όπως κάποια στιγμή θα τελειώσει και το Stump Guys, νομίζω τελειώνει ήδη, ναι, είναι στα κάτω του δηλαδή. Έτσι και το GTA San Andreas έλαβε τέλος. Βέβαια, στο μέλλον του χρόνου βασικά, που θα είναι 2024 10 Απριλίου, σχεδιάζω να κάνω ένα live το οποίο θα λέγεται αν δεν τερματίσει το GTA San Andreas, δεν κλείνει το live. Αυτά είναι στα σχέδιά μου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει, υπάρχει και ενδεχόμενο να μην γίνει, αλλά το σκέφτομαι να το κάνω. Θα δούμε τώρα. Πάρα πολλοί με ρωτήσατε αν θα κυκλοφορήσω κάποιο δικό μου merch ή αν θα κάνω τη δική μου εταιρεία με ρούχα. Ναι, είναι ένα από τα όνειρά μου να κάνω εταιρεία με ρούχα, αλλά όχι ακόμα. Εταιρεία με ρούχα, με μπλούζες βασικά πιο πολύ, με t-shirt και τέτοια. Όχι ακόμα. Όσο για το merch, νομίζω πως 26.000 είναι για μένα η κατάλληλη στιγμή να αρχίσω να βρω το σχέδιο δηλαδή, να είναι κάτι ποιοτικό και κάτι φθηνό και να σας το δείξω, αν μου πείτε αν σας αρέσει και εν τέλει να το κυκλοφορήσουμε. Νομίζω πως αρχίσω να κινώ διαδικασίες αυτό το καλοκαίρι. Σάρκα από όλα τα βίντεο που έχεις ανεβάσει, ποιο είναι το αγαπημένο σου βίντεο και ποιο βίντεο πιστεύεις ότι έπρεπε να πάρει περισσότερες προβολές? Προσοχή βασικά λέει, αλλά εντάξει, το σώσαμε τελευταία στιγμή, ρε, έκανα την τρίπλα. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω σίγουρα αγαπημένο βίντεο, αλλά έχω αγαπημένο στιγμιότυπο. Και ένα αγαπημένο στιγμιότυπο είναι το τελευταίο επεισόδιο GTA San Andreas προς το τέλος, που λέω για το παιχνίδι, που λέω για το GTA San Andreas, τα συναισθήματα που μου προκάλεσε σαν έφηβος. Μου αρέσουν όμως τα βίντεο, ασχέτως αν είναι καλά ή κακά, τα οποία είναι π.χ. ένα vlog που φτιάχνω το PC μου, πώς ήμουν τότε, πώς είμαι τώρα. Μου αρέσουν τα βίντεο που παγιδεύουν μια χρονική περίοδος. Όπως τώρα αυτό το βίντεο θα το κοιτάω μετά από 2 χρόνια. Καλό, να, κοίτα, είχες μαλλιά τότε, ρε. Πώς ήτανε. Και μετά από 2 χρόνια θα είμαι καράφλας, ξέρω εγώ. Θα μ' αρέσει, θα το βλέπω. Γιατί θα είμαι με μαλλιά, κατάλαβες. Μετά από 2 χρόνια δεν θα έχω μαλλιά, λογικά. Όσο για την προσοχή το βίντεο, δυστυχώς ο αλγόριθμος είστε εσείς. Όσο κοιτάτε πιο πολύ ένα βίντεο, τόσο παίρνει και την περισσότερη προσοχή. Όποιος σας αρέσει εσάς, δεν μπορώ να πω κάτι. Θα ήταν φουλ εγωιστικό να θέλω κάτι που μου αρέσει φουλ εμένα. Π.χ. το GTA San Andreas να το δείτε όλοι επειδή μου αρέσει εμένα, να έχει μεγαλύτερη προσοχή. Okay. Σε όσους αρέσει, όσοι το είδανε. Σάρκα, σκέφτεσαι να κάνεις vlog, αλλά σε άλλες πόλεις? By the way, είσαι ο καλύτερος. Κάποιοι με ρωτήσατε και χώρες επίσης. Τα vlog αυτό το καιρό έχουν φύγει λίγο από τη μόδα. Πρέπει να έχουν και κάτι μέσα, κάποιο food challenge, να είναι κάτι έτσι λίγο πιο πιπεράτα. Βέβαια, για αναμνηστικούς λόγους, αν πάω φέτος κάπου διακοπές, ίσως και να κάνω vlog. Ή πάω κάπου ένα ταξιδάκι που μου αρέσει και αυτά. Α, ευκαιρία να πω να τραβήξω vlog. Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες. Αν πάω σε μια χώρα και συγκεκριμένα στην Ιταλία θέλω να πάω. Δεν έχω πάει ποτέ στο εξωτερικό, παιδιά, πραγματικά. Σάρκα, σκέφτεσαι να κάνεις βίντεο που φτιάχνεις το αμάξι σου, project car εννοείς? Κοίτα, το συγκεκριμένο αμάξι το μόνο που κάνω είναι να φτιάχνω τις βλάβες. Όσο για project car δεν είναι ακόμα στα σχέδιά μου, άρα απίθανο. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή αγοράσω ένα νέο όχημα, αν δούμε με το νέο όχημα που θα αγοράσω. Σάρκα, θέλω να μου πεις πώς γίνομαι. Άντε η Ντέτζε με το παιχνίδι της, ρε. Σάρκα, θέλω να μου πεις πώς γίνομαι καλό στο Stump Guys για να σου πατάω μπουνιές. Την ώρα που αφιερώνεις στο Stump Guys για να μου πατάς εμένα μπουνιές, θα την αφιερώσεις στην ορθογραφία σου. Γιατί έχουμε τεράστιο μα τεράστιο πρόβλημα. Συγκεντρώσου στην ορθογραφία σου. Σάρκα, εσύ ποια παπούτσια θα ήθελες να έχεις? Έχω μανία με τα παπούτσια. Αν θα μπορούσα να έχω όλα τα Jordan, μα όλα, να έχω πίσω ντουλάπια μου με Jordan που να τα αλλάζω κάθε μέρα, θα ήθελα να τα έχω. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί κάνω πάρα πολλά λεφτά και ό,τι κάνει πάρα πολλά λεφτά και θέλω να το αγοράσω, αρχίζω και τραβάω την προσοχή μου αλλού, γιατί είμαι σε φάση, δεν μπορώ να το αγοράσω αυτό, γιατί. Πόσα ταξίδια έχεις κάνει, πόσο χρονών είσαι, έχεις κορίτσι? Α, ναι, πες το αρχικό γράμμα. Το αρχικό της γράμμα είναι ωμέγα. Ταξίδια μέσα στην Ελλάδα έχω κάνει πάρα πολλά. Δυστυχώς στο εξωτερικό, όπως είπα και πριν, δεν έχω κάνει ούτε ένα, ρε. Ούτε ένα και δεν έχω πετάξει ποτέ με αεροπλάνο. Μα ποτέ με αεροπλάνο. Πόσο χρονών είσαι, το έχουμε απαντήσει σε άλλο Q&A. Κάποιοι ξέρετε, όσοι ξέρετε, γράψτε από κάτω. Πιστεύεις ότι αν δεν έπαιζες Stump Guys, δεν θα έφτανες ψηλά σαν YouTuber? Πιστεύω απλά ότι κάποιο παιχνίδι, καθώς είμαι gaming κανάλι, θα με ανέβαζε πιο ψηλά. Όπως τώρα είναι το Stump Guys, στο μέλλον θα είναι κάτι άλλο. Στο παρελθόν, π.χ. ήταν λίγο το San Andreas. Έτσι και στο μέλλον θα προκύψει κάτι άλλο. Όταν βλέπω ότι κάτι ενδιαφέρει τον κόσμο, κάνω λίγο focus εκεί, το κάνω σειρά, προσπαθώ να παίξω κι εγώ καλύτερα, όπως έγινε και με το Stump Guys. Μην βλέπετε μόνο το Stump Guys σε ένα κανάλι ή μόνο μια επιτυχία.
συγκεκριμένη σειρά είναι ό,τι έχει κάνει ο YouTuber, όλα αυτά που έχει κάνει συνδέονται όλα μαζί. Κάποια πράγματα πετυχαίνουν πια πολύ, κάποια πετυχαίνουν πιο λίγο, κάποια πετυχαίνουν και καθόλου κιόλα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή γενικότερα, όχι μόνο στο YouTube. Πάρα πολλοί YouTubers ανέβηκαν με το Stumble Guys, αλλά δεν ανέβηκαν κιόλα. Αυτό πιστεύω ότι κάτι σημαίνει. Όπως παλιότερα και με το RP. Πάρα πολλοί YouTubers ανέβηκαν με το RP. Το θέμα είναι το μετά, παιδιά. Τι κάνει ο YouTuber μετά. Αν τώρα φύγω τελείως από τη μόδα, δεν με προωθεί ο αλγόριθμο, τι να πω όταν τελειώσει η μόδα του Stumble Guys. Πιστεύω ότι κάτι θα κάνω πάλι και θα ανέβω. Γιατί είμαι δουλευταράς, γι' αυτό το λόγο, για τίποτα άλλο, έτσι. Όχι επειδή είμαι ψώνια, επειδή είμαι δουλευταράς. Σε αυτή την ερώτηση έχω βάλει πάρα πολλά μέσα, ωραία, αλλά είναι πάνω στο ίδιο θέμα σχετικά. Τι τραγούδια ακούω. Ακούω τραγούδια που κάθονται καλά στο αυτί μου, αλλά κυρίως από την παιδική και εφηβική ηλικία. Ακούω ρα, μπουμπαπ, τέτοια. Να βαράει beat, μου άρεσε πάρα πολύ να βαράει beat. Αγαπημένο trap κομμάτι. Τα αγαπημένα trap κομμάτια είναι δύο. Το ένα είναι του Mad Clip το Συνθήκες από δύο Sorry και το άλλο είναι του Light το Primo. Βλέποντας την πόλη να κινείται από τα παράθυρα και περνάει ένας κάγκουρας, ρε. Δεν με αφήνει από light. Έλειπα για tour baby, sorry, άμα χάθηκα. Και έχουμε μετά αγαπημένο τραγούδι. Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το Let Her Go. Το οποίο τώρα πες στο background. Έχω βρει τη μουσική από πριν, είμαι τρομερός, αλλά δεν θα φάω copyright γιατί ξέρω τι κάνω. Ξένο τραγούδι, έτσι. Είναι πάρα μα πάρα πολύ απλό τραγούδι στους στίχους, αλλά μου αρέσουν οι στίχοι του, διότι έτσι όπως το μεταφράζω εγώ, πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αν λείψουν για λίγο. Αν μας λείψουν για λίγο, πόσο σημαντικά είναι. Απλά επειδή τα έχουμε κάθε μέρα, δεν τα θεωρούμε σημαντικά. Γι' αυτό και μ' αρέσει. Γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο στο τέλος της ζωής. Γενικά στη ζωή, όχι στο τέλος της ζωής. Γι' αυτό και πρέπει να εκτιμάμε την κάθε μας στιγμή. Μια αγαπημένη ταινία που είδα πρόσφατα και μου άρεσε, λέγεται Το Θαύμα. Θα σας το έχω και στα αγγλικά να το δείτε. Εγώ σας το λέω τώρα στα ελληνικά. Το οποίο έχει πρωταγωνιστεί ένα παιδί και σας προτείνω να τη δείτε. Δεν θα πω περισσότερα. Παίζει και Minecraft. Νομίζω αυτό θα σας πει. Ο μικρός παίζει Minecraft. Δείτε το. Και αγαπημένη σειρά είναι το Big Bang Theory. Την αγαπώ. Είναι αγαπημένη μου σειρά. Και συγκεκριμένο Sheldon Cooper. Αυτό κάτι μου θυμίζει από παλιότερο Q&A. Μπορεί να το έχω πει και σε παλιότερο Q&A. Ακόμα αυτή είναι η αγαπημένη μου σειρά. Σάρκα, πόσο έβγαζε μέσο όρο στο σχολείο. Ήσουν καλός. Παρακαλώ, βάλε με. Είμαι φαν από το δεύτερο βίντεο. Ποιο ήταν το δεύτερο μου βίντεο. Θέλω να μου γράψει από κάτω όμως πραγματικά. Και να μην πα να δει, έτσι. Να μου γράψει τώρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Αλλιώς δεν θα σε πιστεύω. Στο δημοτικό δεν ήμουν καλός γιατί μετακομίζαμε και άλλαζα συνέχεια σχολεία. Άρα δεν μπορούσα να ήμουν και τόσο focus. Είχα πάρα μα πάρα πολλά κενά. Στο γυμνάσιο πάλι δεν ήμουν καλός, αλλά ήμουν καλός στα θεωρητικά μαθήματα. Λογοτεχνία, έκθεση και τέτοια. Είχα 14-15 σε αυτά. Μαθηματικά και φυσική χάλια, ρε. Σε φάση 10-11 και τέτοια. Στο λύκειο όμως πήγα ΕΠΑΛ, πήγα πληροφορική και στη Δευτέρα και την Τρίτη λυκείου είχα 15-16 και τέτοια. Και πέρασε και Πανελλήνιες και στο Πανεπιστήμιο. Τέλος πάντων, ΑΤΕΗ Λαμίας, το οποίο δεν μου άρεσε και το άφησα. Όπως έχω ξαναπεί πάρα μα πάρα πολλές φορές και δεν το λέω επειδή με βλέπω μικρά παιδιά και το ξέρω, αν γύριζαν τα χρόνια πίσω, πραγματικά παιδιά θα ήμουν ο καλύτερος μαθητής. Σάρκα, πώς θα νιώσεις όταν αγγίζεις 100k subs. Επίσης, καταπληκτικά βίντεο. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέτρηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που το αναγνωρίζεις. Περίμενα ένας να το αναγνωρίσει και είσαι εσύ ο τυχερός. Σε ευχαριστώ. Στην παρούσα φάση μου φαίνεται κάτι μα πάρα πολύ μακρινό. Η αλήθεια είναι πώς θα αισθανθώ όταν θα πάρω τη ταμπλέτα. Πώς λέγεται ταμπλέτα, ρε φίλε μου, έχει κολλήσει. Πώς τη λέγεται. Την πλακέτα. Σωστά, νομίζω σωστά το είπα. Όταν πάρω την πλακέτα και δεν είναι πλακέτα, είναι όλες αυτές τις στιγμές που θα μου έρθουν, τι έχω τραβήξει, δυσκολίες, ευκολίες στο YouTube. Όλη αυτή η δουλειά που έχει πέσει, έτσι και την αγγίξω, νομίζω θα συγκινηθώ. Αλλά δεν ξέρω, πιστεύω ότι ίσως να μην γίνει και ποτέ. Ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί 26.000 με 100.000 είναι ακραίος αριθμός, έτσι. Είναι πάρα πολλοί subscribers που πρέπει να έρθουν στο κανάλι. Σάρκα, γιατί έχεις επιλέξει έναν αγαπημένο αριθμό, το νούμερο 26. Θα σας πω κάποια, όχι όλα. Αρχικά το έχω συνδέσει με ένα αγαπημένο μου πρόσωπο. Αν διαιρέσετε 26 για 2, βγαίνει το 13. Το 13 για πάρα μα πάρα πολλούς θεωρείται γκαντέμικος αριθμός. Άρα, αν συνδυάσεις δύο γκαντέμικους αριθμούς, δηλαδή κακουχίες και δυσκολίες, έτσι το μεταφράζω εγώ, μπορείς να πετύχεις πάρα μα πάρα πολλά. Μήπως το 13 δεν είναι γρουσούζικος αριθμός και είναι απλά ένα σημάδι. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Ότι μέσα από τις δυσκολίες ο άνθρωπος μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι καλύτερο. Άρα, δύο φορές το 13 κάνουν το 26, το οποίο δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι γρουσούζικο. Σε τι ηλικία θα ήθελες να φτάσεις 100k? Θα ήθελα απλά να φτάσω 100k. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Το θέμα είναι να φτάνεις στους στόχους σου, ό,τι ηλικία κι αν είσαι. Για τα όνειρά σου ποτέ δεν θα είναι αργά. Αρκεί να τα κυνηγάς. Πώς περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο όταν δεν κάνεις βίντεο? Παιδιά, δεν έχω και πάρα μα πάρα πολύ διαφορά. Παίζω συνήθως horror games, διαβάζω κανένα βιβλίο, πηγαίνω έξω για φαγητό, τι άλλο, κανένα καφέ, τέτοια. Μην με βλέπετε που είμαι πιο διάσημος YouTuber, μη ζηλεύεις χατέ, μη ζηλεύεις χατέ. Σάρκα, πώς νιώθεις για το κανάλι σου και πού θα ήθελες να φτάσεις σαν YouTuber? Νιώθω πάρα μα πάρα πολύ όμορφα για το κανάλι μου και πάρα μα πάρα πολύ περήφανα για εδώ που έχουμε φτάσει, για όλη αυτή τη δουλειά που έχει πέσει και έχει ανταμυφθεί από τον κόσμο. Και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Δεν με ενδιαφέρουν τόσο νούμερα, αυτό που με ενδιαφέρει να φτάσω εγώ σαν YouTuber είναι να βλέπετε κάθε βίντεο, μην βλέπετε Stumble Guys. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, μπορεί να μην γίνει ποτέ, αλλά εγώ το έχω ξαναπεί, θα νιώσω επιτυχημένος YouTuber.
Τούμπα, όταν εγώ θα βάζω ένα παιχνίδι, ό,τι να είναι, ρε, ό,τι να είναι, τι να είναι, Pac-Man ξέρω εγώ, και θα το βλέπει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Και όταν λέω πάρα μα πάρα πολύ κόσμο, ενώ να έχει 10.000 views, 20.000 views εκεί, τότε εγώ θα ξέρω ότι κάνω πάρα μα πάρα πολύ καλή δουλειά. Εκεί στοχεύω να φτάσω στα YouTube. Σκέφτεσαι στο μέλλον να σταματήσει το YouTube για να κάνει οικογένεια ή θα το κάνει παράλληλα? Νομίζω πω το YouTube μπορεί να το σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο, όχι μόνο για την οικογένεια. Τώρα στο μέλλον κανεί δεν ξέρει τι γίνεται, αλλά προ το παρόν η αλήθεια είναι πω δεν σκοπεύω να παρατήσω το YouTube και σκοπεύω να συνεχίσω για πάρα μα πάρα πολύ καιρό ακόμα. Αν κάποια στιγμή κάνω οικογένεια, ίσω να λιγοστέψουν τα βίντεο. Δεν νομίζω να σταματήσω. Προ το παρόν έχω να δώσω αρκετά. Και είναι το όνειρό σου για το μέλλον, όχι μόνο στο YouTube, αλλά γενικά και για τη ζωή. Το όνειρό μου είναι να πω σε ένα χώρο το οποίο θα είμαι μόνο μου και θα δουλεύω εκεί για το YouTube αποκλειστικά. Ένα δωμάτιο βασικά θα είναι για το YouTube και θα κάνω πάρα μα πάρα πολλά project εκεί πέρα, ώστε να ανέβω κι άλλο από τι 26.000 και πιο ραγδαία. Και στο YouTube είναι από τα πράγματα που είπα πριν. Αυτό είναι το όνειρό μου. Κάθε βίντεο που κάνω, πέρα από το να ζω από το YouTube και να τα αφιερώνω πάλι στα project τα λεφτά που θα βγαίνουν, και με ένα μέρο να ζω φυσικά με αυτά, να κάνω μόνο YouTube και να κάνω ωραία project, ωραίες δουλειές. Ασχολούμαι αποκλειστικά με το YouTube. Κατά βάση γίνεται αυτό το καιρό, απλά μας λείπει ο χώρος. Αυτό κάποια στιγμή θέλω να πάω σε ένα δικό μου χώρο να φτιάξω ένα τερματισμένο στουντιάκι. Πάρα πολλοί επίσης με έχετε ρωτήσει για νέες ιδέες και για νέες σειρές στο κανάλι. Πάντα θα φέρνω νέες ιδέες και πάντα θα φέρνω νέες σειρές. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Και ας σπαμάρονται σειρές όπως το Stam Guys και όπως παλιότερα το San Andreas. Πήγαινα να το βρω, ρε, μέσα στο μυαλό μου, δεν ξέρω, σήμερα πολλά πράγματα, πολλές σκέψεις περνάνε. Ευχαριστώ όσους ρωτήσατε. Αν κάποιοι δεν μπήκατε, μην παρεξηγηθείτε. Σε βλέπω που είσαι παρεξηγησιάρης. Μην παρεξηγηθείς. Α, ξέχασα. Ένα ακόμα όνειρό μου είναι οι χατέρς μου να γίνουν φαν. Αυτό είναι ένα ακόμα όνειρό μου. Ή μήπως είναι ήδη τώρα που το σκέφτομαι. Παίζει να είναι ήδη. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, μάγκες. Πάμε για 50.000 subscribers. Αυτός είναι ο επόμενος μου στόχος. Και αν μένεις μέχρι τέλος του βίντεο, θα το ήξερες ήδη. Bye, Habitus. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη στήριξή σας.